Αντώνη, κυρίες και κύριοι, μιλάει με το Θεό. Έχουμε τον Αντώνη που μιλάει από το Θεό. Και έχουμε τον άλλον από την άλλη πλευρά, τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξης. Ο οποίος έλεγε εκλογές τώρα. Τώρα που είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με διαφορά. Αυτός τώρα την έχει ακούσει κατά κούτελα. Ας έχουμε ξεφύγει εκεί. Είναι εντάξει, μεγάλη απόσταση από πρόεδρος του 15 μελούς να είσαι ξαφνικά ο πρόεδρος. Είναι μερικά χρόνια. Και τόσο κοντινά χρονικά δηλαδή. Είναι πολιτισμικό σοκ. Αλλά υπάρχει πάλι μια συνεννόηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει λίγο να οργανωθείτε, παιδιά. Το ξέρετε το ανέκδοτο με, την, με το ομαδικό σεξ. Έτσι, το οργανωθείτε γιατί έχουμε φάει τόσες και έχουμε. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να συμβεί και στο ΣΥΡΙΖΑ. Οργανωθείτε, παιδιά, γιατί θα γυρίσουν οι τέτοιες ισορροπίες, θα διαταραχτούν λίγο. Γιατί βγαίνει ο Λαβαζάνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια στιγμή που ο αρχηγός του κόμματος θέλει εκλογές, δηλώνει. Εντάξει. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Εντάξει, εδώ τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν είναι και τίποτα. Σάμπος ήταν και κανένας έτοιμος να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα. Θυμηθείτε τα ονόματα. Πάρτε τους ένας-ένας. Είναι παράδοση σε αυτή τη χώρα. Μας αρέσουν οι ανέντιμοι και οι ανέτοιμοι. Έτσι. Μας αρέσουν αυτοί. Αυτοί θέλουμε να κυβερνούν. Εξάλλου, εμείς εδώ ως Έλληνες πολίτες. Τι είμαστε. Τι είμαστε εμείς. Τι είμαστε. Τα πουτανά. Όχι, να το πω πιο ευγενικά. Τι είμαστε. Τι είμαστε. Τα πειραματόζωά σας. Μπράβο, Αντώνη. Να βγαίνετε εσείς που δεν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε. Να πειραματίζεστε πάνω μας να μάθετε. Γιατί δεν είναι χώρα αυτό. Αυτό είναι η ΕΚ πολιτικών. Έρχονται εδώ, κάνουν όλες τις μαλακίες τους και μετά πάνε και διδάσκουν στο Χάρβαρντ. Γιατί γίνονται σοφοί. Καταλάβες. Κάνουν διεθνή καριέρα. Άμα μάθεις, μαθαίνεις και φεύγεις. Έλα, βρε, πάρτε το. Εύκολο είναι. Και το αυτοκίνητο. Δηλαδή, με κατευθείαν γίνεσαι Σουμάχερ. Το θέμα όμως είναι γιατί έκανε αυτή τη δήλωση γιατί? Ο Λαφαζάνης. Ο κύριος Λαφαζάνης. Να. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, είπε. Ο Παναγιώτης είναι τελειομανής, γι' αυτό το είπε προφανώς. Το γνωρίζετε τον Παναγιώτη καλά. Ξέρετε τι εργασιομανής, πέραν το ότι είναι πολύ αριστερός και συνεπής ο Παναγιώτης, ξέρετε τι εργασία 7 μέρες τη βδομάδα πάνω στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα δει και πόσο θέλει μέχρι αθυπολεπτομέρειας. Κανείς μας δεν το έχει αυτό. Τα έχει ο Παναγιώτης. Γι' αυτό το είπα δημόσιο. Έτσι. Λοιπόν, θέλει να είναι, μας τραβάει συνεχώς από το μανί. Τι θα κάνουμε αν δεν. Ας το λίγο να το γράψεις και ιστορία. Το είπε αυτό ο Λαφαζάνης γιατί είναι τελειομανής, κυρίες και κύριοι. Στους εγκεφάλους λοιπόν του Έλληνα πολιτικού, στον εγκέφαλο, τι γίνεται στον εγκέφαλο του Έλληνα πολιτικού. Τελειομανής είναι αυτός που θέλει να είναι έτοιμος για να κυβερνήσει πριν κυβερνήσει. Λέγεται τελειομανής. Ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος, απευθυνόμενος προς την κοινοβουλευτική του ομάδα και κυρίως προς αυτούς που λένε ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα κτλ., σε έναν παράξενο τόνο δεν απευθύνεται. Δηλαδή, κάποιος μάλλον μπέρδεψε το γράμμα που είχε γράψει την κόμενά του με την ομιλία που έγραψε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τους βουλευτές του. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το στυλάκι. Μην κοροϊδευόμαστε. Τα μέτρα είναι αυτά που ξέρετε. Θα αγωνιστούμε να τα κάνουμε κάπως καλύτερα. Όποιος δεν μπορεί, δεν αντέχει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, ας μην το κάνει. Να χωρίσουμε τους δρόμους μας με αγάπη, αν και είναι για μένα πολύ επώδυνο. Κάποια στιγμή φτάνει η ώρα της αλήθειας. Ήρθε τώρα. Δεν είναι λίγο το ύφος, λίγο δεν έχει. Δεν σου αξίζει. Και έχουμε όλη την ομιλία προς την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί συνέχισε κι άλλο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Μπορεί η αγάπη μας να κέρδιζε μέχρι τώρα όλες τις μάχες απέναντι στη σκληρή αλήθεια. Αλλά κάποια στιγμή το ξέρεις. Το ξέρω. Οι λαβωματιές δεν θα γιατρεύονταν. Και τώρα ήρθε αυτή η στιγμή. Η στιγμή που το αλμυρό μας δάκρυ θα πέσει πάνω στις πληγές που μας άνοιξαν τα νέα μέτρα. Ξέρεις ότι πάλεψα για να τα κάνω λίγο καλύτερα. Αλλά δεν είμαι Θεός. Ανάθεμα δεν είμαι. Αν δεν μπορείς. Αν δεν το αντέχεις, δεν σε παρεξηγώ. Φύγε γλυκό μου περιστέρι. Πέτα μακριά και μην κοιτάξεις πίσω. Άσε με εδώ να κλαίω πάνω από τις τάχτες ενός έρωτα που έγινε θυσία στο βωμό της αναλγησίας των δανειστών μας. Και άσε το γοερό μου μυρολόι να γίνει σπαρακτική μουσική επένδυση στους τίτλους τέλους μιας μεγάλης ανιδιοτελούς αγάπης. Αχ, Γιάνγκο. Στο νούμερο 14, εκτός από τον ερωτικό τρόπο με τον οποίο απευθύνεται ο Βαγγέλης Βενιζέλος στους βουλευτές του που δεν θέλουν να ψηφίσουν τα μέτρα, όσο αφορά τα μέτρα, έχουμε ένα παραμύθι το οποίο πραγματικά πρέπει με δέος οποιοδήποτε να παραδεχτούμε όλοι. Το πώς γίνεται αυτό το παραμύθι παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα να πιάνει συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο χειραγωγούνται οι μάζες. Είναι φοβερό. Το ίδιο παραμύθι πριν να θέλω.
Ας σκεφτώ ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, ναι. Κάποιο άλλο παράδειγμα. Πριν τέλος πάντων να θέλω να σου προξενήσω για ένα πολύ μεγάλο κακό, πρέπει να σου παρουσιάσω ότι αν δεν πάθεις αυτό το μεγάλο κακό, θα πάθεις πολλά άλλα χειρότερα κακά. Έτσι ώστε όταν θα πάθεις τελικά αυτό το μεγάλο κακό, να πεις και ευχαριστώ. Να είναι σχεδόν καλό. Οπότε κάθε φορά πριν από τα καινούργια μέτρα έχουμε το ίδιο παραμύθι της καταστροφής του κόσμου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός μας, βγήκε, μας κοίταξε στα μάτια για μία ακόμα φορά και μας είπε με τίμια, ακριβώς να ξέρουμε για να πάρουμε τις αποφάσεις μας, τι θα μας συμβεί αν δεν πάρουμε αυτά τα μέτρα. Θα έρθουν πολλά δεινά αν δεν συμφωνήσουμε στα μέτρα. Επί τρεις μήνες καθημερινά θα βρέχει παντού στην Ελλάδα και τα φρεάτια θα είναι βουλωμένα. Θα πλημμυρίσουμε σίγουρα και θα πεθάνουν οι μισοί από πνιγμό. Ποιοι μισοί? Και λίγους λέω. Έχει κι άλλα. Ακούστε, πολλές, πάρα πολλές ραδιενεργές, πεινασμένες αρκούδες θα κατέβουν από τα βουνά στις πόλεις. Προσέξτε, και θα κάνουν μια χαψιά όσους άτυχους δεν πνιγούν. Και όσοι επιβιώσουν θα βρουν θάνατο. Αργό και βασανιστικό, μολυσμένοι από ραδιενέργεια. Δεν την γλιτώνουμε με τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτά. Στο τέλος, ένα μεγάλο σιδερένιο αμόνι θα πέσει στην Ελλάδα και θα μας λιώσει. Μέτρα. Μέτρα. Σωστά είπα. Χίλιες φορές. Δεν θα ψηφίσετε να σωθούμε. Αλλά αυτή η απειλή από το μεγάλο σιδερένιο αμόνι που θα πέσει από πού δεν έχει σημασία. Μετά τη ραδιενεργία αρκούδα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ένα ανταλλακτικό του διαστημοπλοίου Enterprise δεν είναι το οποίο θα πέσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε τα μέτρα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να τα ψηφίσουμε. Η πιο άχρηστη διαπραγμάτευση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των διαπραγματεύσεων από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση διαπραγμάτευση Ελλάδα με Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους όσους εμπλέκονται τέλος πάντων. Πιο άχρηστες διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξανά ματαγίνει. Δεν είναι απλά άχρηστη, είναι και επικίνδυνη γιατί ξεκινήσανε και μετά διαπραγμάτευση είναι χειρότερα τα μέτρα που πάρουν. Καταφέρουν να χάνουν και χασούρα στο τέλος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πίσω από τον μεγάλο αυτό άντρα, τον Αντώνη Σαμαρά, εκτός από το επιτέλειο, μια μεγάλη γυναίκα που πάντα κρύβεται πίσω από τα μεγάλα, πετάξτε, στην προκειμένη περίπτωση κρύβεται και ένας μεγάλος υποβολέας που μόνο τα μηχανήματα του Ράδιο Αρβίλα μπορούν και τον ακούν. Διαπραγματευόμαστε σκληρά. Δώστε και ένα διέξοδο. Για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Κερνάω πρωθυπουργό, ρε, θέλει κανείς. Έχουμε ήδη. Αυτό ξαναπέστο. Και στα εργασιακά. Όχι μόνο. Και σε άλλα. Μίλα γενικά, γιατί στα άλλα. Αλλάξει πολλές. Πιο πολλές πες. Πάρα πολλές. Έτσι, μπράβο. Από τις αρχικές προτάσεις της Τρόικα. Ξαναπες διαπραγμάτευση, πουλάει. Η διαπραγμάτευση αυτή. Νίκο Ζεφρίδη. Συνεχίζεται. Ωραία, τώρα πάρ' το προσωπικά. Προσέξτε. Πω, ανατρίχιασα. Το μόνο μου πάντα κριτήριο. Δείξε πατριώτη. Είναι η Ελλάδα και το μέλλον της. Άντε να ψήσουμε και κανένα χρυσαυγίτη. Από αυτήν την ευθύνη. 12% πιάσανε. Πίσω δεν κάνω. Εσύ δεν κάνεις πίσω, οι άλλοι πάνε μπροστά. Και δεν θέλω να σκεφτώ καν. Τώρα δώσε δράμα. Τι θα συμβεί. Παίξε με καμιά ταινία. Αν αυτή την ώρα. Τιτανικός π.χ. Δεν κρατήσω σταθερά το τιμόνι. Καπετάν Αντώνης Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Κοιτάζω μόνο μπροστά. 7 σε 5 αριστερά. Ζητώντας. Δείξε μεγαλοψυχία. Τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Και τώρα τσαμπουκάς. Θα σώσουμε την Ελλάδα. Βήρα τις άγκυρες. Όσοι το τολμήσουν. Είναι βαράτετα. Ενώ στο νούμερο 13 είναι δυνατόν να ασχολούμαστε και να στέλνουμε όλα αυτά τα γατάκια να κάνουν τις διαπραγματεύσεις στη στιγμή που έχουμε στο οπλοστάσιο της χώρας. Έχουμε. Αυτό το τεράστιο. Όχι, το. Υπερόπλο. Το υπερόπλο. Στο οπλοστάσιο της χώρας. Αστείευεσαι, κύριε Στοκιούση. Τον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, δείτε πόσο. Ο μόνος που έχει αυτό το θράσος, αλλά και και τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να προκαλεί κατά αυτόν τον τρόπο όλους αυτούς τις. Εγώ τον ρωτώ ευθέως τον κύριο Τόμψεν. Και έχω πει πολλές φορές, όποιο βράδυ θέλει στην τηλεόραση, να έχει 100 συμβούλους πίσω του με 40 iPad και ό,τι άλλο γουστάρει και να είμαι μόνος μου. Χωρίς κανένα χαρτί. Ενώπιος ενώπιο. Να τα πούμε. Με 40 συμβούλους, με 100 iPad πίσω, με τα μηχανάκια από Αμερική όπου θέλει και εγώ να είμαι μόνος μου, όρθιος. Να μην κρατάω τίποτα στα χέρια μου. Να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Αυτάς, τον Τόμψεν σε μονομαχία. Να έχει 100 συμβούλους πίσω του με 40 iPad. 100 σύμβουλοι έτοιμοι να κατασπαράξουν τα εργασιακά κεκτημένα του Έλληνα. Και 40 υπερσύγχρονα iPad.
ικανά να παγιδεύσουν στα κυκλώματά τους όποιον του ζητηθεί. Με 40 συμβούλους, με 100 iPad πίσω. Αποφάσισε Γιώργο, 40 αιμοδιψοί σύμβουλοι που διψάνε για περισσότερες περικοπές. 100 διαβολικά iPad, έτοιμα να σπείρουν τον κυβερνόλεθρο στην ελληνική οικονομία. Με αρχηγό τους, τον δαιμόνιο τύπο με τα γαλάζια μάτια. Και να είμαι μόνος μου, χωρίς κανένα χαρτί. Και αυτός, ένας μοναχικός καβαλάρης μέσα στην τρικυμία της ελληνικής οικονομίας. Ενώπιος ενώπιο, να τα πούμε. Είναι ο τελευταίος μαχητής στο πόλεμο της εργασιακής ισοπαίδωσης. Αλλά δεν υδρώνει το αυτί του. Κι εγώ να είμαι μόνος μου, όρθιος. Να μην κρατάω τίποτα στα χέρια μου. Να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Θα ξεκάνει τους συμβούλους έναν προς έναν. Θα τους καταστρέψει όλα τα iPad μέχρι τελευταίας οθόνης. Και θα σώσει το μέλλον των παιδιών σου. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι ο εξολοθραυτιάς. Τόμσεν Γατάκη, ήρθε η ώρα σου. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Σήμερα από μουσική έχουμε μαζί μας τους περίφημους. Συγγνώμη. Και εγώ. Τι είναι. Πονοκέφαλος. Όχι, δεν είναι πονοκέφαλος, αλλά με πιάσει πονοκέφαλος. Γιατί συνεχίζεται το ίδιο βιολί, ρε παιδιά. Παρέμβαση. Όχι, δεν είναι εβδομάδα. Δεν θα το πιστέψετε. Με ενημερώνω από το ενημερωτικό τμήμα από το Αντένα. Πρέπει να διακόψουμε για μια δήλωση από το ένα σημαντικό πολιτικό πρόσωπο. Πήγαμε τους φίλους μου για ένα μπασκετάκι. Και δεν έχω πάρει ούτε πάσα. Κλέβω την μπάλα. Φεύγω για lay up και λέει ο άλλος πάσα! Μη μιλάς ρε πάνω στο χέρι! Μπέρδεψα τα πόδια μου! Έχασα το καλάθι! Τι να πεις. Πάμε μουσική σήμερα. Έχουμε τη φοβερή πιτσιρικάδα που ακούει στο όνομα Los Mujeros. Θα την άκουγα στο στούντιο στο τέλος. Καλά, αυτή είναι φοβερή. Los Mujeros στο τέλος. Είναι και 50 επίσης. Είναι και 50 άτομα που θα χωρέσουν εδώ μέσα. Τον έχουμε φτάσει στο νούμερο 12. Είμαστε καλά και θα πάμε στο νούμερο 1 σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε καλά, μην ορκίζεσαι. Όλες οι εξελίξεις μόλις επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.